Γεια σας όμορφες και όμορφοι! Μήπως θέλετε να γίνετε ακόμη πιο όμορφοι? Γιατί όχι! Πάμε να κάνουμε lifting δοντιών! Προβλήματα. Τα κυτρινισμένα και γερασμένα δόντια λόγω γύρατος, τις παλιές εμφράξεις οι οποίες έχουν αποχρωματιστεί λόγω της πάροδος του χρόνου, να διορθώσει τις διαβρώσεις και τις αποτριβές, να φτιάξει ένα ωραίο μεγαλύτερο σχήμα στα νεογυλά δόντια, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακόμη τα νεογυλά δόντια στο στόμα τους, λόγω του ότι δεν υπήρχαν ποτέ μόνιμα για να κατέβουν, να φτιάξει τη γραμμή του γέλωτος. Ξέρετε, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια σύγκληση και μάλιστα, θέλω να πω, δεν είναι τα δόντια ίσια και με το ίδιο μήκος από τη μία και την άλλη πλευρά. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες για την καλύτερη αισθητική μπορεί να τις διορθώσει το lifting δοντιών. Και τέλος, μπορεί να διορθώσει αισθητικά την υποχώρηση των ούλων. Το lifting δοντιών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Με σύνθετη ρητίνη, που χτίζουμε τα δόντια, το γνωστό σε όλους bonding, και με τοποθέτηση όψεων πορσελάνης. Το lifting των δοντιών με σύνθετη ρητίνη έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Το γνωστό σε όλους μας bonding μπορεί να γίνει σε μία μόλι συνεδρία. Χρειαζόμαστε μόνο μία με μία μισή ώρα για κάθε φραγμό, μία ώρα δηλαδή για την άνω γνάθο και μία ώρα για την κάτω γνάθο. Δεν χρειάζονται τρόχισμα τα δόντια, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί οποιαδήποτε στιγμή εμείς αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε πια να έχουμε όψεις σύνθετης ρητίνης, μπορούμε πολύ απλά να τις βγάλουμε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα στα δόντια μας. Είναι μια αισθητική και οικονομική μέθοδος. Τα μειονεκτήματα από την άλλη είναι ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη μάσηση. Δεν μπορούμε να δαγκώνουμε και να τρώμε σκληρές τροφές, γιατί μπορεί να προκαλέσουμε κάταγμα στη σύνθετη ρητίνη. Και βέβαια είναι αντένδειξη σε ανομαλίες σύγκλησης, γιατί η σύνθετη ρητίνη δεν έχει μεγάλη αντοχή όπως έχουν οι όψεις πορσελάνης. Ακόμη, πρέπει να γνωρίζουμε ότι με την πάροδο του χρόνου η σύνθετη ρητίνη αποχρωματίζεται. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τις όψεις σύνθετης ρητίνης, αποχρωματίζονται και αυτές, κυρίως σε αυτούς οι οποίοι είναι καπνιστές ή πίνουν πολύ καφέ και τσάι. Οι όψεις πορσελάνης είναι πάρα πολύ αισθητικές. Δεν υπάρχει μέταλλο στο εσωτερικό και για το λόγο αυτό η αντανάκλαση του φωτός είναι ίδια με τα φυσικά δόντια. Όταν μας βλέπει κάποιος, έχει πραγματικά την αίσθηση ότι πρόκειται για τα φυσικά μας δόντια. Δεν αλλάζει το χρώμα τους ποτέ. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε να τα έχουμε πάρα πολλά χρόνια και να μην αλλάξει το χρώμα τους. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μάσηση, μπορούμε να τρώμε τα πάντα. Μπορούμε να κλείσουμε τη χασμοδοντία, τα ρεά, δηλαδή δοντάκια, και να φτιάξουμε όψεις πορσελάνης ακόμη και σε μικρές ανομαλίες σύγκλησης. Θα πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα μειονεκτήματα των όψεων πορσελάνης είναι ότι το δόντι χρειάζεται τρόχισμα, είναι αρκετά ακριβές και στο σημείο που γίνεται η συγκόλληση μπορεί να προκληθεί η τεριδόνα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επισκέπτεστε τον οδοντίατρό σας και να ελέγχει πολύ προσεκτικά το σημείο που γίνεται η συγκόλληση. Λίφθη δοντιών ή λεύκανση, τι από τα δύο? Εξαρτάται. Από τη μία, το λίφθη δοντιών είναι κάτι μόνιμο, μπορεί να κλείσει τη χασμοδοντία, μπορεί να φτιάξει μικρές ανομαλίες σύγκλησης ή ακόμη και τη γραμμή του γέλατος και μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μόνο δόντι. Η λεύκανση από την άλλη είναι κάτι εντελώς αυλαβές για τα δόντια, γιατί δεν τροχίζουμε τα δόντια. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει συχνά, γιατί οι καπνιστές, αυτοί που πίνουν πολύ καφέ και τσάι, το χρειάζονται και μπορούμε να κάνουμε επανάληψη
χωρίς να κινδυνεύουν τα δόντια μας, να έχουν ευαισθησία ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Και το συστατικό που χρησιμοποιούν τα περισσότερα λευκαδικά φάρμακα είναι το υπεροξίδιο του υδρογόνου, ένα συστατικό που βοηθάει πολύ στην υγεία των ούλων. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ένα μόνο σχέδιο θεραπείας για όλους μας. Ο δοντιατρός σας είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σας συστήσει τη σωστή θεραπεία ανάλογα με την περίπτωσή σας. Πηγαίνετε λοιπόν σήμερα κιόλας στον δοντιατρό σας και φτιάξτε ένα όμορφο και αστραφτερό χαμόγελο. Αν παρακολουθήσατε για πρώτη φορά την εκπομπή μου, μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μου Agrapidu Dental Clinic και να πατήσετε και το κουδουνάκι. Αν πάλι είσαστε ήδη εγγεγραμμένοι, μπορείτε να μου στέλνετε θέματα για τις επόμενες εκπομπές ή να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Άρθρα μου για περισσότερα θέματα σωματικής υγείας θα βρείτε στο www.agrapidudentalclinic.gr. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!